Χωρίς προβλήματα σε Λάρισα και ολόκληρη τη Θεσσαλία ξεκίνησαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις που τους υποψηφίους στο Νεπάλ να μπαίνουν πρώτοι στη μάχη. Όλα κύλησαν ομαλά, όπως τόνισε και η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, κ. Βασιλική Ζιάκα, καθώς και ο αναπληρωτής Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, Νικόλαος Ζερβάς. Όλα κύλησαν ομαλά, πρώτη μέρα πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα στα ΕΠΑΛ, με το μάθημα των νέων ελληνικών. Οι μαθητές μας, οι υποψήφοι, ήταν όλοι στην ώρα τους. Τα θέματα ήρθαν στην ώρα τους, γύρω στις 8.30. Κύλησαν, όπως είπα, όλα ομαλά και κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Οι μαθητές ήταν 1.761 σε όλη τη Θεσσαλία, υποψήφοι μάλλον. 310 στην Καρδίτσα, 632 στη Λάρισα, 487 στη Μαγνησία, 352 στα Τρίκαλα, σε 14 εξεταστικά κέντρα, 5 εξεταστικά κέντρα Μαγνησία και Λάρισα, 2 εξεταστικά κέντρα, αντίστοιχα Καρδίτσα και Τρίκαλα. Η αποχή ήταν 22% σήμερα πρώτη μέρα. Σήμερα είναι η μέρα των μαθητών και πρέπει να είμαστε όλοι ουσιαστικά δίπλα τους, μηδενούς εξαιρουμένου. Οι μαθητές μας κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια για να φτάσουν μέχρι εδώ και πρέπει να σεβαστούμε τους κόπους τους όλοι μας και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε ώστε να αποδώσουν το μέγιστο δυνατό. Εμείς από την πλευρά μας φροντίσαμε έγκαιρα να επανδρώσουμε τα εξεταστικά μας κέντρα τόσο με τις ηλικιακές επιτροπές όσο και με τις επιτροπές επιτηρητών, οι οποίοι είχαν πάρει εντολές να διαμορφώσουν τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να αποδώσουν τα παιδιά μας όσο καλύτερα μπορούν. 5 εξεταστικά κέντρα σήμερα στον νομό Λάρισας για τους μαθητές των ΕΠΑΛ, για τους 632 υποψηφίους. 28 εξεταστικά κέντρα για αύριο για τους μαθητές των ΓΕΛ με 2.400 υποψηφίους. Είμαστε όλοι δίπλα τους, κάνουμε όλοι το καλύτερο για να μπορέσουν να γράψουν και να αποδώσουν όσο καλύτερα μπορούν. Όπως είπε και η κυρία Ζιάκα, τα θέματα ήρθαν έγκαιρα, οι μαθητές πήραν τα θέματα στην ώρα τους. Το θέμα φαίνεται αρκετά καλό, αφορά τον εθελοντισμό. Δεν είχαμε προβλήματα στην μετάδοση και σε όλα τα υπόλοιπα και είμαστε και για τις υπόλοιπες μέρες έτοιμοι να αποδώσουν οι μαθητές μας όσο καλύτερα μπορούν. Σήμερα συμμετείχαν σε εξετάσεις 632 υποψήφια από τα ΕΠΑΛ της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας σε 5 εξεταστικά κέντρα. Υπήρξε όμως αποχή 22%. Τι λένε όμως οι μαθητές για το θέμα? Καλά πήγαν, όχι δεν πήγα καλά, πλάκα κάνω. Αγχώθηκα πάρα πολύ, δεν έγραψαν και τα θέματα ήταν εύκολα. Αυτά. Τι έχεις να πεις και στους υπόλοιπους έτσι, συμμαθητές σου? Ότι δεν χρειάζεται άγχος, χρειάζεται σίγουρα διάβασμα, όχι και κάθε μέρα, αλλά χρειάζεται διάβασμα, γιατί αυτό πιστεύω εμένα με έκανε σήμερα να αγχωθώ, ότι δεν είχα διαβάσει αρκετά όσο έπρεπε όλη τη χρονιά, να δώσουν λίγο βάση και να μην αγχώνονται, γιατί η ζωή δεν σταματάει εδώ στις εξετάσεις, οπότε... Εύκολο ήταν, έκθεση είναι. Ποιο ήταν το θέμα? Εθελοντισμός ήταν. Αυτά. Και τα επόμενα μαθήματα πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Σκούρα. Θα δυσκολευτείς λες, ειδικά μαθηματικά. Εντάξει, δεν πειράζει. Τι έχεις να πεις και στους μαθητές σου τώρα που τι να πω. Εξετάσεις? Καλή δύναμη. Καλά τα γράψαμε. Λογικά. Αγχωθήκατε καθόλου? Όχι καλέ, τι να αγχωθούμε. Ήταν και καλά διαβασμένο στο μάθημα? Τι να σου πω τώρα. Δεν διάβασα. Ήταν εύκολα, ναι. Εύκολα σχετικά. Ήταν εθελοντισμός το θέμα. Εντάξει, εγώ για καμία σχολή δεν σκοπεύω. Για καλό τεχνών θέλω να πάω, οπότε εικονικά. Έσκησα. Τόσο σίγουρος δηλαδή? Τόσο. Ναι, τα θέματα εντάξει, εύκολα ήταν. Αν διάβαζες, θα πας πολύ καλά. Ήταν θέμα σως? Όχι. Κανείς δεν το περίμενε. Τώρα και τα επόμενα μαθήματα, υπάρχει άγχος? Όχι. Πολύ χαλαρά. Τι έχεις να πεις στους συμμαθητές σου τώρα για αυτές τις μέρες των εξετάσεων? Τίποτα. Ψυχραιμία. Δεν υπάρχει λόγος για άγχος. Για τους γονείς? Ψυχραιμία και σε αυτούς? Ναι. Αυτοί θα μεταφέρουν την ψυχραιμία στα παιδιά τους. Δεν μπορώ να πω ότι είναι και εύκολα, αλλά αυτό δεν διάβασα και αυτό. Αγχώθηκες εσύ? Ναι, αγχώθηκα λίγο. Να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, καλή δύναμη, καλά αποτελέσματα να έχουν και οι γονείς να κάνουν λίγο κουράγιο, γιατί περάσανε πολλά μαζί με τα παιδιά τους όλο το χειμώνα, πληρώνανε φροντιστήρια. Και περιμένουν με μεγάλη αγωνία, ίσως μεγαλύτερη από αυτή των παιδιών, τα αποτελέσματα των παιδιών τους για την ανταμοιβή των κόπων τους. Περιμένω και εγώ το γιο μου να δούμε τι έγραψε. Αύριο Παρασκευή είναι η μέρα εκκίνησης των πανελλαδικών εξετάσεων για τα γενικά λύκεια σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας. Θα λάβουν μέρος 2.400 υποψήφοι σε 28 εξεταστικά κέντρα.